Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει να επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε υποδομέ που θα επιτρέψουν στην οικονομία τη χώρα του να ανθίσει ακόμη και όταν είναι αποκομμένη από τη Δύση. Κατά την επόμενη δεκαετία, το ρωσικό κράτο αναμένει να διοχετεύσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή οδών μεταφορά για να συνδέσει τη χώρα με σημαντικού εμπορικού εταίρου στην Ασία και στη Μέση Ανατολή. Η Άπο Ανατολή και ο Απότατο Βορρά τη Ρωσία θα λάβουν τη μερίδα του Λέοντο. Ένα μικρότερο ποσό θα διατεθεί για τον Διεθνή Διάδρομο Μεταφορών Βορρά Νότου, ένα έργο που έχει σχεδιαστεί για να συνδέσει τη Ρωσία με τον Ινδικό Ωκεανό μέσω του Ιράν. Οι αξιωματούχοι υπόσχονται αύξηση τη κυκλοφορία κατά μήκο όλων των μη δυτικών εμπορικών οδών. Ο πόλεμο στην Ουκρανία έχει ήδη εκτρέψει τη ροή των ρωσικών προϊόντων. Οι χώρε που δεν έχουν υπογράψει τι Δυτικέ Κυρώσει, με επικεφαλή στην Κίνα και την Ινδία, έχουν αντικαταστήσει το χαμένο εμπόριο με τη Δύση. Καθώ οι αποσπασματικέ υποδομέ στα ανατολικά τη χώρα περιορίζουν τι εξαγωγέ προ την Ασία, τα εμπορεύματα συχνά πρέπει να περάσουν από μια κυκλική διαδρομή μέσω των λιμανιών τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική και μέσω τη διόρυγα του Σουέζ. Ρώσοι αξιωματούχοι ανησυχούν για πλοκαρίσματα κατά μήκο τη διαδρομή και ότι η επιρροή του ΝΑΤΟ σε κρίσιμες αρτηρίες όπως ο Βόσπορος θα μπορούσε να επιτρέψει επιπλέον περιορισμούς. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, οι ρωσικέ επιχειρήσει απέφευγαν το Ιράν φοβούμενε τι δυτικέ κυρώσει. Πέρυσι, η Ρωσία συμφώνησε να χρηματοδοτήσει τον σιδηρόδρομο Ράστα Σταρά του Ιράν, ένα χαμένο σκέλο 162 χιλιόμετρων του δυτικού άξονα του διαδρόμου, η κατασκευή του οποίου είχε σταματήσει παρά το γεγονό ότι είχε εγκριθεί πριν από σχεδόν δύο δεκαετίε. Ο Πούτιν λέει ότι μόλι ολοκληρωθεί ο διεθνή διάδρομο μεταφορών θα διαφοροποιήσει σημαντικά τι παγκόσμιε ροέ κυκλοφορία, μετατρέποντα το Ιράν σε διέξοδο για ρωσικά προϊόντα που κατευθύνονται προ τη Μέση Ανατολή, την Ασία και πιο μακριά. Η Ινδία είναι το απόλυτο έπαθλο. Σε αντίθεση με την Κίνα, η συζήτηση τη για άνθρακα και πετρέλαιο προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή τουλάχιστον μέχρι το 2030. Ακόμη και αν οι Ρώσοι αξιωματούχοι αυξήσουν την χωρητικότητα στι νέε διαδρομέ, η ζήτηση για αγαθά δεν είναι βέβαιη. Περίπου 150.000 εμπορευματοκιβώτια έχουν συσσωρευτεί στην Αποανατολή τη Ρωσία λόγω τη ανισορροπίας στο εμπόριο μεταξύ Κίνα και Ρωσία ο Διεθνή Διάδρομο Μεταφορών Βορρά Νότου θα μπορούσε να αυξήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ τη Ρωσία και του Ιράν, οι οποίε επί του παρόντο εξάγουν παρόμοια προϊόντα σε ξεχωριστέ αγορέ. Οι χώρε που δεν υπόκεινται σε κυρώσει θα είναι σε θέση να κάνουν σκληρέ διαπραγματεύσει εκμεταλλευόμενε τι περιορισμένε εναλλακτικέ λύσει τη Ρωσία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.